Γεια σας, είμαι η Εφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Θα δούμε μαζί αυτό το υπέροχο τσαντάκι. Είναι μέτριου μεγέθους τσάντα, δεν είναι ούτε πολύ μικρό τσαντάκι βόλτας, ούτε κανονική τσάντα καθημερινή. Είναι αρκετά μεγάλη όμως και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όποτε και όπως εμείς θέλουμε. Είναι λίγο πιο glam από την προηγούμενη, λόγω του χρώματος, λόγω του μεγέθους. Γι' αυτό και περάσαμε σε άλλο νησί αυτή τη φορά, στο Μύκονος. Για την τσάντα αυτή λοιπόν θα χρειαστούμε γύρω στα 700 γραμμάρια νήμα. Εγώ έχω πάρει το κόκκινο του ροδιού, το κατενέλα, είναι 500 γραμμάρια. Χρησιμοποίησα λοιπόν ολόκληρη την μπομπίνα αυτή και λίγο από την δεύτερη. Ένα κομμάτι αλυσίδα, δύο καμάρες και ένα κούμπομα. Αυτά είναι τα βασικά υλικά που χρειαζόμαστε, γιατί σας υποσχέθηκα να σας κάνω τσαντούλες με πολύ λίγα υλικά, ώστε να μην μας στοιχίζει πολύ η τσάντα μας. Προαιρετικά, αν θέλετε, βάλτε κι εσείς ποδαράκια, νίκελ και ίσως και κάποιο στολιδάκι μπροστά στη τσάντα σας. Εννοείται βέβαια ότι όσο αφορά το πλέγμα και το ύφασμα, αυτά είναι δεδομένα, χρειάζονται για την τσάντα μας. Πάμε να σας δείξω με ένα άλλο νήμα πώς ξεκίνησα την τσάντα μου, γιατί δεν ήθελα να ξυλώσω αυτό που ξεκίνησα να κάνω για να δω αν είναι ok το νήμα αυτό για την τσάντα. Ας μην χαλάσω λοιπόν το κομμάτι που έπλεξα, να σας κάνω ένα δείγμα με άλλο χρώμα. Βάζουμε δύο αλυσίδες, η οποία είναι μία που χρειαζόμαστε και μία για να γυρίσουμε. Γυρίζουμε και στη μία αλυσίδα που έχουμε κάνουμε τρία άριχτα. Ξεκινάω δηλαδή με ένα άριχτο και ένα για να γυρίσω, γυρίζω και κάνω τρία. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω πάλι και στην πίσω θηλιά, την πρώτη πίσω θηλιά, στο πρώτο μου άριχτο, κάνω δύο άριχτα. Στο επόμενο, στην πίσω θηλιά, ένα. Στον τελευταίο πόντο, στην πίσω θηλιά, δύο άριχτα. 1, 3, 5. Γυρίζω στον πρώτο πόντο, στην πίσω θηλιά, 2 άριχτα. Στις επόμενες 3 πίσω θηλιές, 3 άριχτα. Στον τελευταίο μου πόντο, στην πίσω θηλιά, 2 άριχτα. Αύξηση δηλαδή. Συνεχίζω, γυρίζω στην επόμενη σειρά, με τον ίδιο τρόπο, δύο άριχτα στον πρώτο πόντο, στην πίσω θηλιά, ένα άριχτο σε κάθε μία από τις επόμενες πίσω θηλιές, στον τελευταίο πόντο, δύο άριχτα. Αν το κοιτάξουμε τώρα, δεν φαίνεται και τίποτα ωραίο, δεν λέει και τίποτα από αυτό. Δείτε όμως, προχωρώντας, είναι η πλέξη λάστιχο, ας πούμε, όταν κάνουμε κανονικά στα ρούχα μας, με τη διαφορά ότι εδώ, επειδή το νήμα μας είναι πιο σκληρό, δείχνει πολύ ωραία η ανάγλυφη ρίγα. Στην αρχή λοιπόν δεν δείχνει τίποτα σπουδαίο, στην πορεία όμως φτιάχνει, γι' αυτό συνεχίστε. Άρα, τι κάνουμε? Αύξηση από ένα πόντο στην αρχή και στο τέλος της κάθε σειράς. Όλοι ενδιάμεση, άριχτα, στην πίσω θηλιά. Όλο μας το πλεκτό γίνεται στην πίσω θηλιά λοιπόν, όπως γίνεται η πλέξη rip, η πλέξη λάστιχο με το βελονάκι. Και μέχρι το σημείο που θα σας εξηγήσω, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν αλλάζει τίποτα. Αύξηση στην αρχή, αύξηση στο τέλος. Αύξηση και αύξηση λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω, συνεχίστε έτσι
Μέχρι να σας πω πόσο. Συνεχίζουμε έτσι λοιπόν μέχρι αυτό που είναι η κάτω πλευρά, η στενή πλευρά της τσάντας μας, να φτάσει στα εκατοστά που θέλουμε. Θα πλέκω λοιπόν συνέχεια σειρές μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό φάρδος η τσάντα. Στην περίπτωσή μου επέλεξα να είναι 20 εκατοστά. Οπότε λοιπόν θα συνεχίσω να πλέκω σειρές έτσι με αυτόν τον τρόπο μέχρι τα 20 εκατοστά. Όταν φτάσουμε στο επιθυμητό μας φάρδος λοιπόν, εκεί θα ξανανοίξω το βίντεο για να σας δείξω πώς συνεχίζουμε. Έχω κάνει λοιπόν τις σειρές που με έφτασαν στα 20 εκατοστά. Μετά θα γίνει και η περιμετρική σειρά, οπότε θα μεγαλώσει λίγο ακόμα. Και πάμε να δούμε πώς συνεχίζουμε. Χρειάζομαι ένα ποντοδείκτη που θα βάλω σημάδι στην κάτω γωνία του πλεκτού μου. Αυτό το σημείο λοιπόν είναι η κάτω γωνία στο στενό κομμάτι της τσάντας μας. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ξεκινάω κανονικά με αύξηση, 2 πόντους στην πίσω θηλιά στον πρώτο πόντο μου. Συνεχίζω τους υπόλοιπους όλους πόντους με άριχτο στην πίσω θηλιά. Και φτάνοντας στο τέλος, μέχρι τώρα τι έκανα, αύξηση στον τελευταίο πόντο. Εδώ θα αφήσω, θα αφήσω τους 2 τελευταίους πόντους και θα κάνω μείωση. Μπαίνω λοιπόν στον πρώτο τελευταίο πόντο, παίρνω νήμα, δεν ολοκληρώνω, μπαίνω στον τελευταίο, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα δύο μαζί. Ένα ποδαρά, μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κατευθείαν πάλι μείωση. 2 πόντους τους κλείνω μαζί και συνεχίζω ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Δείτε λοιπόν τι κάνουμε. Εάν συνέχιζα και έκανα αυξήσεις, θα μεγάλωνε κι άλλο το κομμάτι μας. Εγώ σταματώ στο σημείο που θέλω για το φάρδος μου και αρχίζω και κάνω σε κάθε σειρά, αντί για αύξηση μείωση, 2 πόντους μαζί δηλαδή πλεγμένους σε έναν, οπότε και τι κάνει, ανεβαίνει τώρα. Από αυτή την πλευρά που δεν έχω ποντοδείκτη, θα συνεχίσω τις αυξήσεις μου κανονικά, μέχρι να φτάσω στο μήκος που θέλω την τσάντα μου. Το κομμάτι αυτό λοιπόν να είναι στο μήκος που θέλουμε για να κάνουμε το τσαντάκι μας. Εγώ θα το φτάσω περίπου 60 εκατοστά, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί που είναι ο ποντοδείκτης γίνονται οι μειώσεις και στην άλλη πλευρά αυξήσεις μέχρι να φτάσουμε τα εκατοστά που θέλουμε. Ολοκλήρωσα το μήκος που θέλω με τις αυξήσεις μου. Από την πλευρά που είναι ο αρχικός ποντοδείκτης σταμάτησα και βλέπετε ότι ανεβαίνω επάνω ίσια με τις μειώσεις. Έφτασα λοιπόν 60 εκατοστά και σταματώ εδώ για να κλείσω το κομμάτι μου. Πριν σας πω πώς κλείνουμε αυτό το κομμάτι, το πάνελ, που είναι και το πιο γρήγορο σημείο του πλεκτού μας, θα σας εξηγήσω λίγο τι είναι οι ποντοδείκτες που έχω βάλει. Σε οποιοδήποτε τσαντάκι κάνω με αυτόν τον τρόπο, με πάνελ δηλαδή, μονοκόμματο. Θα σας πω τι μετρήσεις κάνω, ποιο είναι το σκεπτικό μου, ώστε να το κάνετε και εσείς και να δημιουργείτε τσαντάκια στο μέγεθος που επιθυμείτε εσείς και να μην εξαρτάστε από το βίντεο το δικό μου και τις μετρήσεις τις δικές μου. Αφού λοιπόν έκανα ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, με το μάτι, με τη μεζούρα μου, κοίταξα πόσο θέλω να είναι το ύψος από το τσαντάκι μου, η πλευρά μου δηλαδή. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι ας πούμε θέλω να είναι 15-20 εκατοστά η πλευρά αυτή. Και έβαλα ποντοδείκτη.
σε οποιοδήποτε σχέδιο, είτε σε αυτό, είτε όταν πλέκουμε κανονικά τις ρίγες μας, αφού βάζουμε το σημάδι μας στα εκατοστά που θέλουμε, μετράμε και πόσες σειρές έχουμε κάνει. Μετά λέμε πόσο θέλουμε να είναι ο πάτος μας, είναι ένα μικρό τσαντάκι, 8 με 10 εκατοστά ο πάτος είναι ό,τι πρέπει. Έβαλα λοιπόν σημάδι και σε αυτά τα εκατοστά. Μέτρησα και πόσες σειρές έχω κάνει. Η επόμενη πλευρά, η πλάτη ας πούμε από το τσαντάκι, δεν χρειάζεται να βάλουμε μεζούρα, μετράμε απλά πόσες σειρές έχουμε κάνει και στις τόσες σειρές βάζουμε ποντοδείκτη. Σημάδι. Συγκεκριμένα εμένα εδώ είναι 8 σειρές, η πλευρά από το τσαντάκι μου, 4 σειρές είναι ο πάτος μου, 8 σειρές πάλι είναι η πλάτη από το τσαντάκι και τι μας μένει, το κομμάτι που θα σηκωθεί, θα γυρίσει από πάνω και θα κουμπώσει μπροστά. Άρα θέλουμε λίγες περισσότερες σειρές από ό,τι είναι η πλευρά από το τσαντάκι, γιατί έχουμε και το που πάνω που θα κλείσει. Άρα, 4 θέλουμε σίγουρα για να γυρίσει από πάνω, όσες είναι ο πάτος δηλαδή, και μετά έκανα 5-6 σειρές για να γυρίσει το καπάκι να κουμπώσει. Έτσι λοιπόν εγώ με αυτόν τον απλό τρόπο υπολογίζω τα κομμάτια, τα πάνελ που μπλέκω και βάζω σημάδια ώστε να ξέρω πότε να σταματήσω και πού. Οι πιο πολλές οδηγίες είναι συνήθως κάντε μου ένα κομμάτι 20x50, 30x60. Εγώ θεωρώ το πιο σωστό είναι να σας εξηγήσω το σκεπτικό μου και ο τρόπος για να δημιουργήσετε λοιπόν κι εσείς τις δικές σας διαστάσεις. Πάμε λοιπόν να σας πω πώς θα το κλείσουμε αυτό το πάνελ. Είναι το πιο εύκολο και γρήγορο κομμάτι του πλεκτού μας. Έχω φτάσει λοιπόν στην τελευταία σειρά με αυξήσεις. Ξεκινάω την επόμενη σειρά με μείωση κανονικά, ό,τι έκανα ως τώρα, δύο άριχτα κλεισμένα σε ένα. Συνεχίζω στην πίσω θηλιά τα άριχτά μου. Και φτάνοντας στο τέλος της σειράς, ξεκινάω και από εδώ τις μειώσεις. Οι δύο τελευταίοι πόντοι μου κλείνονται μαζί σε ένα. Γυρίζω και πάλι μείωση. Δύο πόντοι στην πίσω θηλιά κλεισμένοι σε έναν. Άρα για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό, το πλεκτό το πάνελ, τώρα πια κάνουμε μείωση και στην αρχή και στο τέλος της σειράς. Να το, έτσι θα αρχίσει να κλείνει και θα είναι και γρήγορο βέβαια γιατί μειώνονται οι πόντοι συνέχεια. Θα μειώσουν μέχρι να φτάσουν στον ένα πόντο. Προχωράμε λοιπόν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δείτε, οι πόντοι έχουν μειωθεί πολύ, από πάνω είναι ίσιο. Και συνεχίζω. Μείωση, άριχτα στην πίσω θηλιά. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι που φτάνουμε στην τελευταία σειρά που κλείνουμε τους πόντους μας και φτάσαμε σε ένα πόντο. Όπως ξεκινήσαμε δηλαδή, από 3 πόντους, έναν. Να το ο τελευταίος μου πόντος. Πόσο μου βγήκε λοιπόν, 20 εκατοστά, επί 60 το μήκος του. Το επόμενο βήμα είναι να κόψουμε ένα κομμάτι πλέγμα στις διαστάσεις αυτές. Και τοποθετούμε το πλέγμα πάνω στο πλεκτό.
Εγώ το πιάνω όπως έχετε δει πολλές φορές με αυτά τα κλειψάκια. Χρησιμοποιήστε ό,τι έχετε. Λοιπόν, επειδή έχω βάλει το πλέγμα με το μικρό μάτι, χωράει είναι με το βελονάκι που έπλεκα μέχρι τώρα, αλλά εγώ θα πάρω μισό νούμερο λιγότερο, μικρότερο, για να το κάνω πιο άνετα, να μην δυσκολεύομαι. Ξεκινάω λοιπόν με τον τρόπο που σας έχω δείξει μέχρι τώρα πολλές φορές, πλέκοντας την περιμετρική μου σειρά, τη στεφάνη μου, μαζί με το πλέγμα. Πιάνω δηλαδή και το πλέγμα μαζί. Το ολοκλήρωσα. Αυτό που έκανα είναι να πιάσω το πλέγμα επάνω με μία σειρά άριχτα και αφού το έκανα αυτό, έκανα άλλη μία σειρά γύρω γύρω με άριχτα, δύο στις γωνίες, ένα άριχτο σε κάθε άριχτο, στη γωνία δύο, γιατί αυτή τη σειρά που έκανα τώρα την έξτρα θα τη χρησιμοποιήσω για τη διαφορετική ένωση που θα σας δείξω σήμερα. Ήθελα λοιπόν και δεύτερη σειρά με άριχτα για να μου δίνει καλό πάτημα για αυτή την ένωση. Δεν σας έδειξα κάτι παραπάνω γιατί σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές το πώς κάνω την περιμετρική μου σειρά. Μην ξεχνάτε ότι όταν ξεκινάμε και κάνουμε τα άριχτα, στην πρώτη σειρά ας πούμε, σημειώνουμε κάπου πόσα ήτανε. Είμαστε στον πάτο, σημειώνουμε πόσα άριχτα μας πήρε. Η πίσω πλευρά πρέπει να είναι όσα είναι και η μπροστινή τα άριχτά μας. Πρέπει να είναι τα ίδια για να μας βγει ίσιο το τσαντάκι. Το πάνω κομμάτι θα πρέπει να έχει τα ίδια άριχτα με τον πάτο, από την άλλη πλευρά. Η πλευρά αυτή θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή. Ο πάτος που αφορά, το κομμάτι που αφορά τον πάτο θα πρέπει να έχει τα ίδια άριχτα. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τη στεφάνη μας, για να βγει ίσιο το τζαντάκι στην ένωση και να μην μας στρίψει. Πάμε τώρα, αφού ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τα πλαϊνά μας. Έχω βάλει τα σημάδια που αφορούν τον πάτο και σας είχα δείξει και στην τσάντα σκύρο τι μετράμε και τι υπολογίζουμε για να κάνουμε σωστά και ίσια τα πλαϊνά μας, ώστε να μας βγούνε με την πρώτη και να μην χρειαστεί να ξυλώσουμε. Στη συγκεκριμένη τσάντα είναι ακόμα πιο εύκολο. Ξέρω ότι έχω κάνει αυτές τις 4 ρίγες και αυτό μου οριοθετεί τον πάτο. Το ύψος του πόσες ρίγες είναι? 8 ρίγες. Άρα θα πρέπει να κάνω ένα πλαϊνό που να έχει 4 ρίγες στη βάση και να σηκωθεί μέχρι να είναι 8 οι σειρές του. Ξεκινάω λοιπόν να κάνω το πλαϊνό μου, με τον ίδιο τρόπο θα πλέξω, ξεκινώντας με ένα πόντο, 3, 5, 7 και αφού έκανα 4 σειρές, 4 ρίγες, σταματάω γιατί αυτό είναι το φάρδος που χρειάζομαι. Θα βάλω το σημάδι μου, ότι εδώ πρέπει να σταματήσω τις αυξήσεις από αυτή την πλευρά και συνεχίζω πλέκοντας από τη μία πλευρά αυξήσεις, από την άλλη μειώσεις, μέχρι οι ρίγες μου να γίνουν 8. Στους δύο τελευταίους πόντους η μείωσή μου. Γυρίζω, ξανακλίνω δύο πόντους μαζί, οπότε έτσι αρχίζει και ανεβαίνει τώρα το κομμάτι. Έφτασα λοιπόν στις 8 ρίγες και σταματάω τώρα να κάνω αυξήσεις. Ό,τι έκανα στο μεγάλο κομμάτι, μείωσε και από τις δύο πλευρές μέχρι να κλείσει όλο και να φτάσω στον ένα πόντο. Ορίστε, έτοιμο και αυτό. Το συγκεκριμένο νήμα με το βελονάκι νούμερο 4 μου δίνει υπέροχο αποτέλεσμα, στρωτό, σταθερό. Να το λοιπόν.
Το επόμενο βήμα είναι να βάλω πλέγμα και σε αυτό το κομμάτι. Θα το κόψω στις διαστάσεις που είναι το πλαϊνό. Θα κόψω δύο πλέγματα, να σας πω την αλήθεια, για να είμαι έτοιμη και για το δεύτερο κομμάτι, να είναι ίδια ακριβώς. Και καλή πλευρά αυτής της πλέξης, εγώ θεωρώ αυτή που ξεκινάει με ρίγα, με εμφανή ρίγα, με ανάγλυφη σειρά, γιατί έτσι μέτραγα και τις σειρές μου. 10, 11, 12 σειρές. Ολοκληρώνω με ανάγλυφη σειρά, ξεκινάω με ανάγλυφη. Άρα αυτό είναι η ανάποδη πλευρά, το πλέγμα το βάζω από την ανάποδη και ενώνω κανονικά, όπως κάνουμε πάντα, με την περιμετρική σειρά με τα άριχτα. Να το. Όλα όμορφα και σταθερά. Κάνουμε και τη δεύτερη σειρά που σας είπα με τα άριχτα, γιατί θα χρειαστεί στην ένωση. Έχω πάρει το κανονικό βελονάκι, το νούμερο 4, και κάνω ένα άριχτο σε κάθε άριχτο, δύο σε κάθε γωνία. Έτοιμο. Θα στερεώσω τον ύμο μου. Και θα κάνω ακριβώς το ίδιο και στο δεύτερο πλαϊνό μου. Βλέπετε, αυτή η σειρά σηκώνεται. Είναι αυτό ακριβώς που θέλω για την ένωσή μου. Να τα και τα δύο πλαϊνά. Θα κάνω λοιπόν την προεργασία τώρα. Θα πάρω παραμάνες αυτή τη φορά, γιατί το θέλω σταθερό, να μην μου ανοίγουν οι ποντοδείκτες, και θα πιάσω τα πλαϊνά μου εκεί που θεωρώ, εκεί που έχω υπολογίσει τον πάτο μου. Μετράω, στερεώνω στις γωνίες και αφού έβαλα πρόχειρα τα πλαϊνά μου για να οριοθετήσω πού είναι ο πάτος, όσες κυρίες είδανε το βίντεο με το τσαντάκι σκύρος, είδανε το κολπάκι που κάνω με το πλέγμα. Εκεί που είναι λοιπόν η νοητή γραμμή που θα λυγίσει το τσαντάκι μου από τον πάτο για να σηκωθεί η πλευρά, κόβω το πλέγμα μου. Κοιτάξτε, κόβω και την άλλη πλευρά. Και έτσι μένει το κομμάτι με τον πάτο και το υπόλοιπο ανοίγει για να λυγίσει εκεί ακριβώς το πλεκτό μου. Καθαρίζω λίγο και τα πλαστικά μου. Βλέπετε, ο πάτος δεξιά και αριστερά τώρα ανοίγει. Το επόμενο κόψιμο θα γίνει επάνω, εκεί που λυγίζει για να γυρίσει το καπάκι, αλλά όχι ακόμα. Θα το κάνω μετά που θα είμαι σίγουρη για το πού θα το κόψω. Λοιπόν, τα προαιρετικά ποδαράκια που σας είπα, αν θέλετε να βάλετε κι εσείς ποδαράκια, είναι αυτά τα μεταλλικά με την διχάλα από πίσω. Αφού ξέρω ότι αυτός είναι ο πάτος μου, θα βάλω στις τέσσερις γωνίες, σε τέσσερα σημεία, τα ποδαράκια και με αυτόν τον τρόπο και το ομορφαίνω, το τσαντάκι μου, και κρατάω και το πλέγμα πιο σταθερό πάνω στο πλεκτό.
Πάμε για το επόμενο βήμα. Θα πάρουμε το κομμάτι την αλυσίδα μας. Η αλυσίδα πρέπει να έχει λίγο μεγάλο, η αλυσίδα πρέπει να είναι λίγο μεγάλη για να χωράει άνετα το βελονάκι και το νήμα να περνάει από μέσα. Κόβουμε ένα κομμάτι όσο είναι το φάρδος του πλεκτού, συν δύο κρίκους. Και έχοντας λοιπόν την αλυσίδα, το μήκος που χρειαζόμαστε, θα πάρουμε την καμάρα μας, θα ενώσουμε πάνω το νήμα μας και θα κάνουμε ένα μικρό ημάντα. Ενώνω λοιπόν το νήμα με την καμάρα με άριχτα. Γυρίζω, συνεχίζω να κάνω άριχτα. Στην περίπτωσή μου, με αυτό το νήμα και αυτό το βελονάκι, νούμερο 3,5 χρησιμοποιώ για τον ημάντα, για να μου γίνει σταθερός και για την αλυσίδα, για όλο το χεράκι γενικά, χρησιμοποίησα 4 πόντους. Με 4 άριχτα λοιπόν, κάνουμε ένα ημάντα. Θα πρέπει να είναι όσο είναι η αλυσίδα μας. Αφού κάνουμε τον ημάντα μας, πιάνουμε στο τέλος βέβαια του ημάντα και το άλλο, την άλλη καμάρα, παίρνουμε την αλυσίδα και με τον ίδιο τρόπο κάνουμε άριχτα σε όλο το μήκος της. Η συγκεκριμένη δική μου αλυσίδα χρειάζεται 2 άριχτα σε κάθε κρίκο για να μου γίνει λία και ίσια. Ούτε να τραβήξει, ούτε να γίνει με πολύ φραμπαλά. Στρωτή λοιπόν θέλουμε την πλέξη μας. Δοκιμάστε, κάντε δοκιμές, αν έχετε διαφορετική αλυσίδα, κάντε δοκιμές πόσα άριχτα χρειάζεται ο κάθε κρίκος. Μπορεί να θέλει 3, να είναι μεγαλύτερο, μπορεί να θέλει 1. Φτάνω λοιπόν στο τέλος της σειράς, γυρνάω κανονικά με άριχτο και κάνω και άλλη σειρά με άριχτα. Τρίτη σειρά. Ολοκλήρωσα τη μία πλευρά της αλυσίδας και έκανα ακριβώς το ίδιο και την άλλη πλευρά. Βλέπετε ότι γενικά εμένα κρέμονται διάφορες κλωστές. Το κάνω επίτηδες, αφήνω τις άκρες πάντα, ώστε να μπορώ να στερεώνω με αυτές τα πλεκτά μου, τις ενώσεις και να μην χρειάζεται να βάλω έξτρα νήμα και να κάνω κόμπους και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή πλευρά. Το βλέπουμε από τα άριχτα που είναι πάνω στην αλυσίδα. Να η ανάποδη. Θα πάρουμε λοιπόν το κομμάτι αυτό και θα αγκαλιάσουμε τον ημάντ που έχουμε κάνει. Θα βάλουμε δηλαδή τον ημάντα από την ανάποδη πλευρά και θα τον αγκαλιάσουμε. Δείτε τώρα. Να το. Έτσι θα τα αγκαλιάσω με μία από τις κλωστές που έχω αφήσει, με ένα νήμα από αυτά. Ξεκινάω με τη βελόνα μου
και πιάνω τους εξωτερικούς μου πόντους, τις εξωτερικές θηλιές και το ενώνω. Θηλιά με θηλιά λοιπόν, μέχρι το τέλος. Έτοιμο. Πιο σταθερό δεν γίνεται, πιστέψτε με. Είναι πάρα πολύ ωραίο χεράκι, πολύ στα κάτω, πολύ σταθερό. Θα στερεώσω το νήμα μου. Θα πιάσω και στο τέλος, για να είναι πιο ασφαλές και πιο σταθερό, με ένα από τα νήματά μου ενώνω τα δύο κομμάτια μαζί, για να μην μετακινηθεί. Τα δύο νήματα που έχουν μείνει στις δύο άκρες τα χρειάζομαι για να ενώσω τις καμάρες μου πάνω στην τσάντα. Λοιπόν, μετράω πρόχειρα, βάζω ένα σημάδι για το πού θα ενωθεί η τσάντα, όπως έχω βάλει στην κάτω γωνία, βάζω και στην πάνω, για να κόψω και το κομμάτι επάνω στο πλέγμα για να λυγίσει. Δείτε, έκοψα και το υπόλοιπο κομμάτι αφού το μέτρησα, να είναι ίδιο με τον πάτο, και το καπάκι μου λυγίζει από μόνο του. Θα βάλω πάλι δύο πρόχειρα σημάδια μόνο και μόνο για να βλέπω πού είναι το καπάκι και από την καλή πλευρά να μπορέσω να βάλω ίσια το χεράκι μου. Λοιπόν, θα κεντράρω ακριβώς εκεί που έχω βάλει τα σημάδια μου και ΣΥΡΙΖΑ στη σειρά που ξεκίνησα με τα άριχτα. Θα ενώσω με βελόνα ναι μεν το χεράκι, αλλά μετά θα καλυφθεί και με την τελική σειρά που θα κάνω γύρω γύρω, με την ένωση. Το κεντράρω όμορφα όμορφα. Να το πόσο με διευκολύνει αυτό το κόλπο που κάνω με το κόψιμο δεν περιγράφεται. Δείτε, από μόνο του τώρα πήρε την κλίση του, το χεράκι είναι πάνω στο κέντρο και πάμε στο τελικό βήμα που είναι η ένωση. Η διαφορετική ένωση που θα σας δείξω είναι ως εξής. Θα βάλω το νήμα μου και δεν θα πιάνω το μπόντο κανονικά πάνω-πάνω για να κάνω άριχτα. Πιάνω όλη τη σειρά από κάτω και κάνω ένα μακρύ άριχτο. Γι' αυτό έκανα δεύτερη σειρά με άριχτα, για να μου δώσει πάτημα να αγκαλιάσω όλη τη σειρά. Μπαίνω λοιπόν στην αρχική, στην πρώτη σειρά με άριχτα και κάνω αυτή τη διπλή σειρά από πάνω, το πιο χοντρό αποτέλεσμα. Συνεχίζω έτσι λοιπόν, γύρω γύρω, έφτασα στην κάτω γωνία, γυρίζω στον πάτο μου, μακριά άριχτα όλα. Γυρίζω και στην άλλη πλευρά. Δείτε, πιο βαθουλωμένο το πλαϊνό
εξέχει αυτό το πιο χοντρό τελείωμα, η ένωση, και μου δίνει ένα πολύ όμορφο σχέδιο. Μια διαφορετική ένωση λοιπόν. Και αφού φτάσω επάνω, έχω ενώσει λοιπόν όλο μου το πλαϊνό, δεν σταματώ εδώ και δεν κόβω το νήμα μου. Θα συνεχίσω κανονικά στο καπάκι, στο μονό κομμάτι, να κάνω την ίδια πλέξη. Μακριά ρίχτα. Για όλο το καπάκι γύρω γύρω. Στο σημείο που είναι η καμάρα, θα πιάνω και την καμάρα τώρα και έτσι και τη σταθεροποιώ και κρύβω την ένωση που έχω κάνει, το ράψιμο. Στη γωνία κάνω 3 πόντους μαζί για να μου στρώσει η γωνία και να γυρίσω όμορφα και συνεχίζω. Και κάνοντας γύρω γύρω το καπάκι, έφτασα μέχρι την άλλη πλευρά που είναι το άλλο μου πλαϊνό. Πολύ όμορφα λοιπόν, θα συνεχίσω να ενώνω το πλαϊνό μου. Μονοκόμματα όλο δηλαδή. Έφτασα στο σημείο που τα πιάνω και τα δύο μαζί.
γυρίζω και στη γωνία μου και είμαι στην τελευταία πλευρά. Έτοιμο. Εδώ θα κόψω πια και θα στερεώσω το νήμα μου. Δεν έχω άλλα νήματα να στερεώσω. Πρώτον το έκανα μονοκόμματο και δεύτερον ότι κλωστή έβλεπα την έπλεκα μέσα. Οπότε μόνο με αυτό το νήμα έχω μείνει. Θα το βάλω στη βελόνα μου και θα στερεώσω τη δουλειά μου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μαζέψω, είναι όλες οι κλωστές ενωμένες. Το στρώνω με τα χέρια μου, να δω αν είναι όλα ok. Να τα ποδαράκια. Έβαλα αυτή τη μικρή τσαχπινιά, το handmade. Η αλήθεια είναι ότι θα μου άρεσε πολύ εδώ να έχω ένα μεγάλο νίκελ κούμπομα. Αλλά ήδη σας υποσχέθηκα να κάνουμε μία απλή τσάντα, χωρίς πολλά υλικά. Θα αρκεστώ στο κούμπομα το μαγνητικό που έχω ράψει μέσα. Έχει μείνει να βάλω το ύφασμα, την επένδυση, για την οποία θα ακολουθήσω την τακτική που έκανα στο σκύρος, γιατί με βόλεψε πάρα πολύ. Μετράω μέσα όλη την πλευρά και το καπάκι. Θα κόψω λοιπόν αυτό το κομμάτι μακρόσθενο. Μετράω χωριστά τα πλαϊνά μου, κόβω πάλι δύο κομμάτια ύφασμα. Τα γαζώνω επάνω όπως ακριβώς ενώνουμε και την τσάντα, με τον ίδιο τρόπο. Και μετά τη φοράω αυτή τη θήκη μέσα, τη ράβω εδώ γύρω-γύρω και στο καπάκι και είναι έτοιμη η επένδυση. Είναι μια αρκετά μεγάλη τσάντα. Θα σας πω και τις διαστάσεις. Και επειδή σας είπα ότι χρειάστηκα ένα ολόκληρο κατενέλα και τουλάχιστον 1/3 από τη δεύτερη μπομπίνα, θα σας πω ότι αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα νήμα, θα πρέπει να κάνετε πιο κοντό το τσαντάκι σας. Μέχρι εδώ, ας πούμε, θα είναι βόλτας. Το χερούλι μου. Υπερβολικά σταθερό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, καμία άλλη ενίσχυση το χεράκι. Να σας πω λίγο τις διαστάσεις για να κρίνετε αν θέλετε λοιπόν και εσείς να χρησιμοποιήσετε ένα κατενέλα και κάτι ή αν θέλετε να την κάνετε πιο μικρή. 22 μου βγήκε το φάρδος. 20 εκατοστά το ύψος. Το βάθος της είναι στα 10 εκατοστά. Και εδώ το ύψος, το τσεκάρουμε, 20 εκατοστά. Εάν λοιπόν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα καρούλι κατενέλα, θα πρέπει να κάνετε 15 εκατοστά τουλάχιστον το ύψος της τσάντας σας, δηλαδή θα γίνει πιο κοντή από αυτή. Θα αφαιρέσετε δηλαδή από το αρχικό πάνελ τουλάχιστον 10 εκατοστά. Αυτό ήταν, φίλες μου, το κόκκινο τσαντάκι μας για σήμερα. Το τσαντάκι Μύκονος είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ σταθερό. Αν σας άρεσε και σας το βίντεο, πατήστε like. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου.